Γεια σας, θα κάνουμε τώρα μία παρασκευή από τις πατάτες βραστές που έχουμε πει στο άλλο βιντεάκι που σας είπα πόσο χρήσιμες είναι. Τώρα θα φανεί η χρησιμότητά τους. Θα κάνουμε πατάτες με καραμελωμένα κρεμμύδια, θα τις χρησιμοποιήσουμε σαν γαρνιτούρα είτε σε πρωινά είτε σε ένα κυρίως πιάτο που θα δούμε στη συνέχεια. Ας πάμε στην κουζίνα. Φίλες και φίλοι, βάλαμε το τηγάνι στο μάτι, βάλαμε λίγο ηλιέλαιο μέσα και θα βάλουμε και λίγο βούτυρο. Οι πατάτες σωτέ μπορούν να γίνουν και με σκέτο βούτυρο, θέλει, με βούτυρο κλαριφιέ. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή να μας καεί το βούτυρο και χαλάσει η παρασκευή. Ενώ όταν είναι με λίγο ηλιέλαιο, αμέσως είναι πιο εύχρηστο. Έχουμε τις πατάτες. Τις πατάτες τις βραστές που έχουμε πει. Όταν τις κόβουμε με ένα ίσιο μαχαίρι, το έχουμε κατά νου, όχι τριωνωτό, ώστε να μην σπάσουν. Τις βάζουμε και τις σοτάρουμε. Συγκεκριμένες πατάτες, όπως έχουμε πει, θα γίνουν με καραμελωμένα κρεμμύδια, παρμεζάνα και λίγο μαϊδανό. Όπου θα τα βάλουμε αυτά αφού τις γυρίσουμε. Η κάτω πλευρά μόλις θα είναι καυτή, θα τη φέρουμε πάνω, θα ρίξουμε την παρμεζάνα να λιώσει, πάνω τα κρεμμύδια και λίγο μαϊδανό. Και θα είναι έτοιμες για να συνοδέψουν πρωινό, κυρίως πιάτο και όχι μόνο. Τέλος πάντων, ή με μια σπατουλίτσα ή με μια λαβίδα με προσοχή, εντάξει, ας το κάνουμε με τη λαβίδα. Τώρα που γυρίσαμε, θα βάλουμε παρμεζάνα σε κάθε μια πατάτα. Οπότε θα λιώσει αυτή και θα είναι πάνω σε κάθε πατάτα η γεύση που θέλουμε. Κλείνουμε το μάτι. Με τη θερμοκρασία που έχει θα ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Βάζουμε λίγα καραμελωμένα κρεμμύδια. Σε βιντεάκι δείχνουμε πώς τα κάνουμε. Και θα βάλουμε λίγο μαϊδανό ψιλοκομμένο. Οι πατάτες είναι έτοιμες, κατεβάζουμε για να τις δούμε μετά πόσο χρήσιμες μας είναι. Φίλοι μου, μόλις είδαμε τις πατάτες βραστές πώς τις προσαρμόσαμε, τις κάναμε μια παρασκευή για να συνοδέψει το πιάτο που θέλουμε. Και ήθελα να συμπληρώσω σε κάτι που έλεγα πριν. Παραδείγματος χάρη, αν είναι να συνοδέψει ένα κυρίως πιάτο κοτόπουλο και θέλουμε το άμυλο για να μπορέσει να βοηθήσει το κοτόπουλο, έτσι πρέπει να δώσουμε μία όξινη γεύση. Μπορεί να τις κάνουμε πατάτες με μουστάρδα, μπορεί να τις κάνουμε πατάτες λεμονάτες, να τις σβήσουμε με λεμόνι. Αν θέλουμε πάλι να συνοδέψει ένα χοιρινό και θέλουμε προς μια γλυκόξινη κατεύθυνση, μπορούμε να τις σβήσουμε με πορτοκάλι ή με χυμό ανανά ή με κάτι άλλο. Δηλαδή, βλέπετε πόσες εφαρμογές έχουν οι πατάτες που λέγαμε πιο μπροστά, πατάτες βραστές. Επίσης, για τα πρωινά, τις κάναμε με παρμεζάνα, όπως θα κάνουμε με φέτα, με μέλι, με σουσάμι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε. Ραντεβού ξανά στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά. Θα είμαι εκεί για σας. Να είστε πάντα καλά.